καυτό θέμα που ερευνούμε απόψε, φίλοι τηλεθεατές, που έχει να κάνει με τα παιδιά μας, αλλά και με τα παιδιά που κάποιοι εκμεταλλεύονται με τέτοια ευκολία και χωρίς να τους ελέγχει κανείς, φαίνεται ότι σας έχει ξεσηκώσει όλους, εάν κρίνουμε από τα πάρα πολλά τηλέφωνα που έχουμε, ακόμη και ανώνυμα, που μας στέλνουν σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής και μας μιλούν για κυκλώματα που όχι μόνο με τη Δανάη έχουν σχέση, αλλά και με άλλα παιδιά. Πραγματικά δεν περιμέναμε από την αρχή ότι θα υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον και ότι θα έχουμε τόσες πληροφορίες πολλές που θα αρχίσουμε να ακούμε και σε λίγο. Έφη, για πες μου. Ναι, να ακούσουμε το πρώτο τηλεφώνημα. Καλησπέρα σας, στον αέρα είστε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Κυρία Νικολούλη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ. Πριν ένα μήνα είχα κάποιο δικαστήριο στην οδό Σοκράτους, στο Εφετείο. Ναι. 8.30 ώρα το πρωί, 9, η κοπελίτσα αυτή ήταν απ' έξω από τα Γκούντις, στην Ομόνια, με δύο αγόρια περίπου 20-22 χρονών εκεί. Ο ένας ήταν λεπτός κοντός και ο άλλος λεπτός ψηλός, σε αθλία κατάσταση. Μου έκανε τέτοια εντύπωση γιατί βρέθηκα απέναντί τους. Μόλις βγήκα στη γωνία μου έκανε ιδιαίτερα εντύπωση γιατί ήταν σε αθλία κατάσταση. Και ο ψηλός κάτι έδινε στην κοπελίτσα αυτή και η κοπελίτσα γύριζε, κάθεσε στη γωνία και το παρακολούθησα. Έδινε κάποιο φακελάκι, δεν ξέρω τι ήταν αυτό που έδινε, και η κοπελίτσα αυτή γύριζε και του έφερνε χρήματα. Μου έκανε τέτοια εντύπωση που ήθελα να πω κάποια στιγμή στο αστυνομικό τμήμα να το καταγγείλω. 8.30-9 η ώρα. Φεύγω, πηγαίνω στο δικαστήριο. Μετά από μία ώρα περίπου βγήκα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου και Σοκράτους και είδα τον κοντό, τον αδύνατο, πάλι με την κοπελίτσα αυτή. Και μπήκανε σε ένα στενό. Και από πίσω τους έτρεχε ο ψηλός. Πάντως μιλάμε για μια περιοχή που σίγουρα είναι πολυσύχναστη. Η Σοκράτους αστυνομεύεται. Πιο πέρα είναι η τροχέα. Δηλαδή μέσα στην καρδιά της Αθήνας. Τέτοια εντύπωση, γιατί μια τέτοια εικόνα που είτε είναι η Δανάη ή μοιάζει, είτε είναι ένα άλλο παιδί, δεν πάβει να είναι παιδιά και να και έχουν φορά μια περίεργη συναλλαγή μέσα στην καρδιά της Αθήνας. Ναι, όταν είχατε ξαναβγάλει κάποια στιγμή την κοπέλα αυτή, την είχατε ξαναβγάλει σε κάποια άλλη εκπομπή σας. Ναι. Αμέσως κατάλαβα ότι είναι η κοπέλα αυτή. Μάλιστα. Δηλαδή είμαι τόσο σίγουρος, γιατί σας λέω κάθισα στη γωνία και μάλιστα παρακολούθησα να όλη αυτή κύριε τη συναλλαγή που γινόταν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν θέλετε να βρείτε την άκρια, πρέπει να ασχοληθείτε με την Ομόνια εκεί στο άνδρο των ναρκωτικών. Θα ξανασχοληθούμε με την Ομόνια να δούμε πώς μας ακούσει κανείς. Το οποίο πρέπει να εξαλείψει από την Αττική και από την Αθήνα. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα για τα παιδιά όλων. Για τα παιδιά όλων, αν είχαν κατέβει όλοι οι γονείς στην Ομόνια, ένα βράδυ μία πορεία να έκαναν όλοι οι γονείς στην Ομόνια, ξέρετε για πότε θα είχε καθαρίσει η Ομόνια. Ξαφνικά αυτά που δεν βλέπουν τώρα όλοι, έτσι που βουλώνουν τα αυτιά τους, κλείνουν τα μάτια τους οι ηθήνοντες, θα τα είχαν δει μέσα σε λίγες ώρες για να αποφευχθούν επεισόδια, να διορθώσουν υποτίθεται καταστάσεις. Τα είχαν γίνει πάρα πολλά. Αλλά δυστυχώς. Ξέρετε δυστυχώς κάτι, ότι μου έκανε εντύπωση ότι δίπλα ακριβώς περνούσανε άνθρωποι της ασφάλειας, αστυνομικοί και πέρα βρέχει. Δηλαδή δεν ασχολούνται με τίποτα, δεν τους απασχολεί αυτό το θέμα. Τι τους απασχολεί, δηλαδή καρέκλες. Να δούμε κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε ευχαριστώ καλά, καλό βράδυ. Δικαιολογημένη και αγανάκτηση και των γονιών, έτσι, γιατί σας λένε πάρα πολλά τα σε μια περιοχή που ό,τι διέσκυζε όταν ήμουν στην Τετάρτη Δημοτικού για να πάω αγγλικά. Ένας πιτσιρίκος που περνούσε από την Ζήνωνος, την Ομόνια και έφτανα πάνω στην Πανεπιστημίου. Και οι γονείς μου φυσικά με εμπιστευόσαν γιατί δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Τώρα, εμείς οι ίδιοι το βράδυ μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, αλλά τόσο τα παιδιά μας που δεν μπορούν πλέον, έως όποια ηλικία και να είναι, να κυκλοφορήσουν στις περιοχές γιατί είναι επικίνδυνα. Πάντως, θέλω να σας πω ότι οι γονείς δεν ξέρουν, ιδιαίτερα στα παιδιά που είναι στην εφηβεία, ότι τα παιδιά τους πάνε στην Ομόνια. Τους λένε μην περάσετε από την Ομόνια, τα παιδιά λένε ναι, αλλά μέσα στην βόλτα τους περνάνε και από την Ομόνια. Δηλαδή, όλοι οι γονείς πρέπει να ενδιαφέρονται. Γιατί πάρα πολλά παιδιά δεν τα λένε όλα. Στην εφηβεία δεν τα λέμε όλα, το ξέρουμε αυτό, έτσι δεν είναι. Και εσείς το ξέρετε και εμείς το ξέρουμε και οι γονείς το ξέρουν. Πρέπει να το λάβουν υπόψη λοιπόν. Όταν λες τα παιδιά τους μην πάτε στην Ομόνια, τα παιδιά πηγαίνουν και κοιτάνε και από περιέργεια. Όχι, μα άλλο θέλω να πω. Είναι δυνατόν να ζούμε σε μια πολιτισμένη πόλη, να το πω πάλι τώρα έτσι,
και να λέμε στα παιδιά μας μην τολμήσετε και περάστε από εκεί. Γιατί δεν είναι η καρδιά της Αθήνας. Δεν είναι η καρδιά της Αθήνας. Ναι, αλλά κάποιος κάτι πρέπει να κάνει για αυτό δεν είναι εκεί γύρω, αυτό λέω. Και κάποιος πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους. Δυνατή δημοτική αρχή, ας πούμε. Δεν έχουμε αστυνομία. Τι στην ευχή έχουμε τώρα, μην πω ότι κατάλαβε τι γίνεται. Είναι δυνατόν να λέμε και στα παιδιά μας προσοχή, εκείνη η Ομόνια πρέπει να υπάρχει απαγορευτικό ή να συμβαίνουν όλα αυτά κάτω από τα μάτια μας και να μην βλέπουμε τίποτα. Δηλαδή είναι παιδιά τρελά πράγματα. Να σας πω όμως, κυρία Βιολέτα, θέλω να μας βοηθήσετε σε κάτι. Βλέπουμε την Δανάη Ελένη σε φωτογραφία που της ηλικίας περίπου των 13 χρόνων πριν εξαφανιστεί. Έτσι δεν είναι? Η εικόνα που σας έχουν δώσει κάποιοι γνωστοί που την είδαν, ξαφνικά την είδαν στην Αθήνα, γιατί θα δούμε και εσάς την πορεία που με τη φωτογραφία της στα χέρια ψάχνετε μέσα στη νύχτα, πράγμα που το έχετε κάνει πάρα πολλές φορές, ψάχνετε σε κάθε χώρο για να βρείτε το παιδί σας. Και εδώ σας λένε, μα τώρα πριν από λίγο ήταν εδώ. Κάπως έτσι λοιπόν την είδε και ένας γνωστός σας. Και σας έδωσε μία εικόνα της. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την εικόνα, πώς είναι η Δανάη που ψάχνουμε απόψε, γιατί μπορεί να μας ξεγελά λίγο η φωτογραφία. Είναι λεπτή, ψηλή, έτσι. Εμένα μου είπε, η πρώτη πληροφορία μου είπε ότι της έχουν κάνει ξανθό το μαλλί και είναι ψηλή και λεπτή. Και της έχουν πάρει και κινητό τηλέφωνο. Κυκλοφορεί λοιπόν με ένα κινητό τηλέφωνο, έχει ξανθά μαλάκια και είναι ψηλή και λεπτή. Μάλιστα. Και από ό,τι κατάλαβα, όταν την εντόπισε ένας γνωστός σας, το πρώτο πράγμα που έκανε, σαν άμυνα για να ξεφύγει, ήταν να καλέσει το κινητό κάποιο γνωστό της και να έρθει μία μηχανή μεγάλου κυβισμού, να την αρπάξει κυριολεκτικά μέσα από την γωνιά εκεί που ήταν με τον γνωστό σας και να την εξαφανίσει. Αμέσως. Έπεσε σήμα, που λέμε, αμέσως και την εξαφάνισαν. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την εικόνα και το λέω για να βοηθηθούν και όλοι οι φίλοι που απόψε προσπαθούν μαζί με εμάς να εντοπίσουμε την μικρή τη Δανάη Ελένη. Καλησπέρα και σε εσάς που είστε στην γραμμή μας. Καλησπέρα σας. Αξιότιμη κυρία Νικολούλη, καλησπέρα σας. Γεια σας, κυρία. Όσο αφορά την Δεσποινίδα τη μικρούλα, εκεί περιφέρεται γύρω στο τετράγωνο του Μπακάκου με δύο νεαρούς, όπως συμπίπτουν οι απόψεις του προηγούμενου κυρίου, ένας ψηλός, ένας κοντός, 20 με 18 ετών, ένας τριαντάρης κάθεται στο Μπακάκου, διότι εγώ κατεβαίνω συχνά και στον κύριο Δάφνη, ξέρετε. Και αυτή η μικρούλα φοράει μία κοντή φουστίτσα, ένα κοντό μπλουζάκι. Μήπως έχει βάλει και σκουλαρίκια στο αυτή της, ξέρει η μαμά της, φόραγε. Όταν χάθηκε φορούσε σκουλαρικάκια σε αυτή, είχε τα έχει τρυπήσει τα αυτιά της. Καλά, τώρα της μπορεί και εγώ της τα έχω τρυπήσει. Τα είχα τρυπήσει εσύ, ναι, και, ναι. Και τώρα φοράει δύο σημαίνια, που αυτά που φοράνε τα νεολαία. Και περιφέρεται εκεί στην Ομόνια, έχει, αυτά τα χείλια της την έχω επισημάνει, διότι κάθισα. Δεν περπατάω ποτέ στο πεζοδρόμιο του Μπακάκου, κατεβαίνω από κάτω και πηγαίνω απέναντι προς τη Βραδινή, το πεζοδρόμιο αυτό. Και επειδή λυπήθηκα έτσι όπως τα βλέπω αυτά τα κορίτσια εκεί στην Ομόνια, κρύφτηκα πίσω από τον κάδο και τις παρακολουθούσα για τις κινήσεις αυτές που συμπίπτουμε του κυρίου. Και λυπήθηκα πάρα πολύ, διότι έχει ένα ύφος αθήθασο. Ένα ύφος που έχουν πάρει τα κορίτσια αυτά της Ομόνιας και λοιπά. Τα κορίτσια της Ομόνιας. Μάλιστα. Και λοιπά. Μάλιστα. Τώρα, εάν θα προσέξετε, δεν είναι μόνο οι δύο νέοι 18 και 20 ετών, είναι και μεγαλύτεροι, οι οποίοι τις προωθούν εκεί. Αν καθίσετε και κρυφτείτε πίσω το πρωί ή το μεσημέρι, στις 12 ή στη 1 το μεσημέρι, θα φωτογραφίσετε μία άθλια εικόνα. Να είστε καλά, κυρία μου. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Είναι δυνατόν να περνούν άνθρωποι που όσο και αν προσπαθούν να μην δώσουν με παραστατικότητα την εικόνα που βλέπουν, έτσι, γιατί δεν το θέλουμε κι εμείς αυτό, δεν μπορούν πάνω στην κουβέντα να μην σου πούν έστω και κάποιες μικρολεπτομέρειες που θα πλησιάσει εκεί. Είναι δυνατόν λοιπόν να πλησιάζουν όλοι και να βλέπουν αυτή την εικόνα, επιμένω να το λέω, και να μην το βλέπουν άλλοι. Να πάρουν τα παιδιά αυτά για εξακρίβωση. Να δουν από τι, πώς τι, να δουν ότι το παιδί αυτό είναι εξαφανισμένο. Να δουν την ηλικία του. Όλοι βλέπουν την εικόνα της Ομόνιας αγγελική. Μα είναι δυνατόν. Όλοι την βλέπουν. Μόνο όταν τα λες και τα παραλές, έρχεται και σε ταρακουνάει κάποιος υπουργός, γιατί τόλμησες, να ταράξεις τα λιμνάζοντα νερά. Ποια λιμνάζοντα ύδατα, πού? Έλος έχει δημιουργηθεί στην Ομόνια. Έχουν λαχθεί τα λιμνάζοντα ύδατα. Έλος είναι. Ολόκληρο έλος είναι. Και τραβάει, ρουφάει το ένα παιδί πίσω από το άλλο. Έλος είναι η Ομόνια και ρουφάει το ένα παιδί πίσω από το άλλο. Να έρθουν να μας πούν τι, ότι ταράζουμε αυτά τα ύδατα, τα λιμνάζοντα. Ας έρθουν να μας το πούν απόψε. Θα τους ξεσηκώσουμε όλους και θα τους βρίξουμε στην Ομόνια απόψε. Να δείτε τι έχει να γίνει. Ας βγει κάποιος να μας πει γιατί είμαστε έτσι αιχμηροί. Ας βγει κάποιος. Αν έχει το θάρρος, ας βγει να κάνει διάλογο. Και δεν είναι μόνο η Ομόνια, έχει και άλλες πλατείες. Εκτός κι αν περνούν υπουργικά αυτοκίνητα ή δεν ξέρω τι από την Ομόνια και δεν βλέπουν γύρω-γύρω τι γίνεται, έτσι. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Και προεκλογικά μόνο να κατεβαίνουν για άλλους λόγους. Για να κατεβάσω λίγο τους τόνους, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι ήθελε ένα ποδήλατο. Γιατί είναι κοριτσάκι, είναι ένα αγορίστικο, ας πούμε, έτσι μέσω διασκέδασης το ποδήλατο.
Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες, αυτό ήθελα να πω, να κάνω μια προτροπή. Πολλές οικογένειες που έχουν παιχνίδια, που τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει και τα έχουν φυλάξει ή έχουν συσσωρέψει παιχνίδια, δεν ξέρω τι να τα κάνουν. Νομίζω ότι πρέπει να τα δώσουν σε εσάς, στο χαμόγελο του παιδιού, ώστε αν κάποια οικογένεια δεν έχει το παιδί της ποδήλατο ή δεν έχει κάτι που το θέλει, να πηγαίνει εκεί να το παίρνει. Υπάρχει αυτή η συμμετοχή, αυτή η υπάρχει τέτοιο πράγμα. Υπάρχει τράπεζα εδώ με τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια, όπου καλύπτουμε ακριβώς αυτές τις ανάγκες. Υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρουν τι σημαίνει παιχνίδι. Δηλαδή, πώς παίζουν, δεν ξέρουν. Πολύ ωραία. Και σε μεγάλη ηλικία. Αυτό να κάνουν. Οπότε, αντί να τα πετάνε, να βγαίνουν και θετικά μηνύματα και θετικά στοιχεία. Να δίνουν σε εσάς. Για μισό λεπτό. Παιδιά, πείτε μου τι γίνεται και στην Ομόνοια, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να έχουμε μία ενημέρωση εκεί. Ακόμη. Καλησπέρα κύριε Νίκο, καλά είσαι. Στην Ομόνοια πήρε το. Να είσαι καλά, είχαμε καιρό να σε δούμε. Εδώ οι θελοντές του CBN που απόψε είναι εκεί. Να είστε καλά. Για πες μου, Ερένα, πείτε μου, σας παρακαλώ, και εσείς από πάνω τι συμβαίνει. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα ανώνυμα και επώνυμα. Μας έχουν δώσει μια συγκεκριμένη περιοχή της Αττικής, την οποία την ελέγχουμε. Εκεί δηλαδή μας οδηγούν όλες μας οι πληροφορίες. Ωστόσο, μας πήρε πριν από λίγο μια κυρία η οποία διατηρεί περίπτερο. Τώρα δεν ξέρουμε αν ισχύει ή όχι, αλλά εμείς καλούμαστε να τα αναφέρουμε. Και μας είπε ότι πριν από λίγο πήραν κάποιοι Αλβανοί από το περίπτερό της ένα τηλέφωνο και έλεγαν σε κάποιον, δεν μπορούσαν να ακούσουν ποιος ήταν ο άλλος στη γραμμή, ότι αν δεν δώσει ένα εκατομμύριο θα σκοτώσουν το παιδί. Η κυρία δεν είναι σίγουρη που τηλεφωνούσαν, απλά και μόνο μας το ανέφερε. Έγινε από το περίπτερό του τηλεφώνου. Έγινε από το περίπτερο το τηλεφώνου με αυτό. Και είπαν ότι αν δεν δώσουν ένα εκατομμύριο θα σκοτώσουν το παιδί. Από την περιοχή του Μεγάλου Πεύκου. Ναι, ναι, από την περιοχή του Μεγάλου Πεύκου. Ναι. Για να το... Κυρία Βιολέτα, είναι κανείς στο σπίτι σας? Έχετε τηλέφωνο? Θα μπορούσε να έχει γίνει κάποιο τέτοιο τηλεφώνημα σπίτι σας, δηλαδή? Έχω τηλέφωνο σπίτι. Αλλά δεν είναι κανείς. Αν είναι εύκολο, ας γίνει μια επαφή με το σπίτι σας, μήπως έχει γίνει κάτι εκεί. Έρχεστε λίγο, ελάτε λίγο σας από εδώ να πάρετε μετρό, πώς εμείς θα λέμε κάποια στοιχεία. Ο σύζυγός σας είναι με τον Γρηγόρη στην Ομόνοια, έτσι δεν είναι? Στο σπίτι είναι κάποιοι άλλοι, Όχι, δεν είναι κλειστό. Α, δεν είναι κανείς στο σπίτι σας? Ναι, κλειστό. Δεν είναι κανένας. Άρα ένα τέτοιο τηλεφώνημα θα μπορούσε να έχει γίνει στο σπίτι σας, έτσι. Καλά, εντάξει, αφού είναι κλειστό και δεν είναι κανείς εκεί, δεν χρειάζεται να δούμε. Πάντως η κυρία ανέφερε αυτό που είδε εκεί και που έγραψε εκεί. Να δούμε λοιπόν σε ποιο σπίτι μπορεί να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Αν έχει γίνει κάπου αλλού, μπορεί να μας πάρουν έστω και να μας εξηγήσουν ανώνυμα. Για πες, ναι. Και εδώ έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη διεύθυνση. Ναι. Θα τη δώσουμε τώρα στο μάλιστα, ναι. Το λέω. Παιδιά, τι γίνεται με την Ομόνοια, ενημερώστε με να πάρει αυτή απόψη. Τι έχουμε από εκεί, μπορούμε να πάμε στην Ομόνοια? Σύντομα, δίπλα μας είναι η Ομόνοια. Δίπλα μας είναι. Ναι, μα έχουμε πρόβλημα απόψε με τα παιδιά εκεί που έχουν κάνει μια πρώτη έρευνα και δεν τους αφήνουν να έχουμε ζωντανή επαφή εκεί και μετακινούνται συνεχώς από ό,τι με πληροφορούν τώρα. Θα πάμε όμως σε λίγο στην Ομόνοια και δεν θα είμαστε μόνοι μας. Θα είναι και άλλοι εκεί απόψε και υπάρχει λόγος που πρέπει να είναι εκεί και θα τους δούμε στην πορεία. Λοιπόν, άρα αυτή είναι η περιοχή, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τότε κάντε μια επικοινωνία να μπορέσει να πάει κάποιος να δούμε από εκεί. Ναι. Και την αστυνομία, παιδιά, όπου είναι πολύ δύσκολη υπόθεση, για ανήλικα μιλάμε, για εκμετάλλευση μιλάμε. Μπορούμε να το δίνουμε και στην αστυνομία αυτό, έτσι. Έφη, πες μου. Έφη. Ναι. Μόνο να μην τους δώσουμε, κύριε Νίκο, στον αέρα, μα λένε λεπτομέρειες, επειδή είναι τέτοια δύσκολη υπόθεση. Όχι. Πριν από μία ώρα την είδαν την κοπέλα, η οποία ήταν στο... Δεν θέλει να μπει στον αέρα, ναι. Η κοπέλα. Ήταν μόνη της αυτή τη φορά, ναι. Και ήταν σε αθήλια κατάσταση. Μάλιστα. Την είδαν και προχθές πάλι έξω από το Πολυτεχνείο με δύο πρεζόνια. Κοιτάξτε να δείτε, είναι οι εθελοντές εκεί του CBN, ναι, εκεί, γιατί πάνε... τους διώχνουν από διάφορα σημεία. Ειδοποιήστε τους, δώσε τους τα σημεία όλα αυτά, ναι, μαζί, ναι, με αυτά που θα δώσει και η Έλενα τώρα τα στοιχεία, έτσι, Έλενα. Βεβαίως. Και με την αστυνομία να κινηθούν, ναι, παράλληλα, μέχρι που εμείς να καταφέρουμε να συνδεθούμε μαζί τους και να ακούσουμε τα πρώτα στοιχεία και να δούμε απόψε τους ανθρώπους που είναι μαζί εκεί και που κάνουν την έρευνα στην Ομόνοια. Θα ήθελα να ζητήσουμε από την ίδια όμως και όχι από τον κόσμο, γιατί να μην μπλοκάρει. Υπάρχει μια γραμμή, ένα τετραψήφια γραμμή, ναι, 1056, το οποίο είναι, λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Το 1056 είναι μόνο για την ίδια. Μπορεί να πάρει οποιοδήποτε καρτοτηλέφωνο, χωρίς κάρτα, δωρεάν. Δεν θα την παρακολουθήσει κανένας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει εκεί κοινωνικός λειτουργός που μπορεί να μιλήσει χωρίς να ξέρει κανένας από πού παίρνει ή να παρακολουθεί το τηλέφωνο. Στο υπάρχει 1056 ασφάλεια. Στο 1056. Εάν όμως υπάρχουν κάτι άλλα, με το τηλέφωνο.